δεν βλέπω κάτι ρομαντικό στο να ζητάς μια κοπέλα σε γάμο. Πολύ ρομαντικό είναι να είσαι ερωτευμένος, αυτό μάλιστα. Μα δεν υπάρχει τίποτα το ρομαντικό σε μια πρόταση γάμου. Υπάρχει περίπτωση να γίνει δεκτή, κάτι το οποίο συμβαίνει συνήθως, οπότε πάβει η έξαρση και η διέγευση. Η πεμπτουσία του έρωτα είναι η αβεβαιότης. Αν ποτέ εγώ, που δεν το νομίζω, έρθω εις γάμον, θα φροντίσω να το ξεχάσω. Δεν έχω βάλω περί τούτου. Καταρχήν, η πλειοψηφία των έργων τα οποία έχουμε παίξει είναι κλασικά. Και είναι κλασικά ξενόγλωσσα, από τα οποία διαλέγουμε μεταφράσεις και αρκετά από αυτά τα έχω μεταφράσει και εγώ ίδιος, όπως γνωρίζετε. Το συγκεκριμένο έργο είναι ένα έργο μεγάλης ποιότητας, όπως και ο συγγραφέας του. Έχουμε ξαναπαίξει έργο του Όσκαρ Ουάιλντ στα γαλλικά, τον ιδανικό σύζυγο, Le Mari Ideal, με μεγάλη επιτυχία. Οπότε ήταν και αυτός ένας λόγος, είπαμε ότι αυτό προανήγγειλε ότι θα είναι μια επιτυχία και αυτό το έργο και αυτό ελπίζουμε. Κατόπιν είδαμε ποιους ηθοποιούς έχουμε και ποιους θέλουμε, σε κάθε περίοδο θέλουμε κάποιοι ηθοποιοί να ξεχωρίσουν στη σκηνή, να μην ξεχωρίζουν συνεχώς οι ίδιοι. Εδώ είναι αρκετοί νέοι και μερικοί που παίζουν για πρώτη φορά στη σκηνή, ήδη είδατε έναν ή δύο, θα δείτε και άλλους στη δεύτερη και στην τρίτη πράξη, οι οποίοι με έπεισαν ότι έπρεπε να κάνουν κάτι περισσότερο από ό,τι κάνουν συνήθως. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι και πολύ για το όνομα Ernest. Δεν νομίζω ότι αυτό το όνομα μου ταιριάζει διόλου. Σας ταιριάζει εντελώς. Είναι ευθείον όνομα. Έχει ιδία μουσικότητα. Ernest προκαλεί δομήσεις. Ο δε Όσκαρ Ουάιλντ δίνει την προτεραιότητα στις γυναίκες. Θα έλεγα ότι συνετέλησε πολύ με τον τρόπο του στην απελευθέρωση της γυναίκας εκείνη την εποχή. Φυσικά ξεκινάμε από τη Βικτωριανή εποχή, η οποία πίεζε αρκετά τους ανθρώπους να δείξουν να είναι κολλημένοι σε ορισμένα πρότυπα, σε ορισμένους κανόνες, το οποίο δεν είναι κακό, αλλά όταν παραγίνεται είναι κακό, όπως οτιδήποτε. Και ο Όσκαρ Ουάιλντ αυτό είναι που ειρωνεύεται. Είναι ο άκαμπτος άνθρωπος, ο υπερβολικά σοβαρός. Η λέξη Ernest έχει πάρα πολλές έννοιες και είναι η λέξη η οποία αντικατέστησε το σοβαρός. Και εμείς το βάλαμε στον τίτλο γιατί είναι ο Ernest, τον ακούμε σε όλο το έργο. Όλοι έπρεπε να είναι Ernest. Ο συγγραφέας, δεν χρειάζεται να τον παρουσιάσουμε τον Όσκαρ Ουάιλντ, όπως είπα και στα διαφημιστικά που κυκλοφόρησαν, είναι διάσημος για τη διασημότητά του. Λοιπόν, έχει γράψει τόσα πολλά ρητά, όταν προσπαθήσαμε να γράψουμε τα ρητά που υπάρχουν στο έργο για να τα βάλουμε στο πρόγραμμα, θα έπιαναν 10 σελίδες. Δηλαδή σε κάθε 2-3 ατάκες είναι και ένα ρητό. Όταν θα πνευστευτείς, εγώ ή ο πατήρ σου θα σε πληροφορήσω με τη σχετικός. Η μνηστεία είναι κάτι το οποίο έρχεται εις την νέα, ως έκπληξης, ευχάριστος ή δυσάρεστος, αναλόγως της περιπτώσεως. Επου δεν είναι ένα θέμα το οποίο θα το εχειρίζεται μόνη της. Αυτά τα θέματα είναι αιώνια. Είναι ο τρόπος με τον οποίο πλησιάζει ένας νέος μία νέα, δεν είναι φυσικά ο ίδιος όπως τότε. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς αντιδρούν όταν ένα από τα παιδιά τους επιλέγει έναν παρτενέρ. Είναι το κατά πόσον λέμε ή δεν λέμε την αλήθεια, είναι σε όλο το έργο. Λοιπόν, και είναι επίσης βεβαίως και η έννοια της αριστοκρατίας με τη γενικότερη έννοια ότι αυτός που έχει γεννηθεί σε μεγάλα τζάκια και έχει τους τρόπους και όλα αυτά είναι αναγκαστικά και ο καλύτερος. Και έρχεται το παιδάκι αυτό, το οποίο βεβαίως θα δούμε στο τέλος από πού προέρχεται και ποιος είναι αυτός για τον οποίο υπάρχει το πρόβλημα και βλέπουμε ότι η αξία είναι στον άνθρωπο, όπως το λέει κυρίως ένας από τους ηθοποιούς ο οποίος εκπροσωπεί βασικά το λόγο του Όσκαρ Ουάιλντ, είναι ο Άλτζερνον. Λοιπόν, που βασικά λέει τα πράγματα αντίθετα από ό,τι λέμε συνήθως. Ας πούμε λέμε ότι ο γάμος είναι δώρο Θεού. Λοιπόν, αυτός λέει το διαζύγιο είναι δώρο Θεού. Εντάξει, αυτό είναι λίγο προκλητικό, αλλά είναι η ειρωνία του Όσκαρ Ουάιλντ. Αντιστρέφει τα πράγματα από ό,τι τα ακούμε. Δηλαδή, να μην είναι κολλημένος ο άνθρωπος σε ό,τι τον κρατάει σε μια ακαμψία απέναντι σε κανόνες, σε αρχές, όλα αυτά τα πράγματα. Να τις σέβεται, να τις διατηρεί, αλλά
αν είναι όμως αυτά τα πράγματα να βγαίνουν πραγματικά από μέσα του και να μην είναι απλώς εξωτερικά, υποκριτικά, ψεύτικα, ας πούμε. Για πες μου τώρα, είπες στην Γουέντολιν ότι είσαι Τζακ στην Ήπεθρο και Έρμες στην πόλη. Αγαπητέ μου, η αλήθεια δεν είναι το είδος των πραγμάτων που λες ένα ωραίο, γλυκό, εκλεπτισμένο κορίτσι. Μα τι έκτακτες ιδέες που έχεις, πώς να συμπεριφέρεται κανείς σε μια γυναίκα. Ο μόνος τρόπος να συμπεριφέρεται σε μια γυναίκα είναι να της δείξει ερωτικό ενδιαφέρον να είναι νοστιμούλα και αν είναι καμιά άχαρη να το δείξει στη φίλη της. Το πρώτο, το οποίο συνδυάζεται και με τη μετάφραση την οποία έκανα και στην οποία οι ηθοποιοί επάνω στη σκηνή και στις πρόβες πρόσθεσαν επίσης πολλά, δηλαδή αλλάξαν λέξεις στην πορεία και προέκυψε το κείμενο αυτό που είδατε, γιατί έχω μάθει και στο μεταπτυχιακό το οποίο κάνω και τώρα στο Πανεπιστήμιο της Λουβέν, ότι στο Centre d'Études Théâtrales, ότι ο σκηνοθέτης όταν παίζει ένα ξένο έργο είναι καλύτερα να το μεταφράζει ο ίδιος. Γιατί η μετάφραση δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Παίρνεις πάντοτε μία θέση απέναντι σε διάφορες λέξεις. Και επίσης προσπαθείς να δεις, αφού διαβάζεις το πρωτότυπο, πώς θα το αποδώσεις, πώς μπορεί να δοθεί καλύτερα στη σημερινή εποχή. Λοιπόν, οπότε διαλέξαμε την καθαρεύουσα, ειδικά για αυτούς οι οποίοι εκπροσωπούν τις βικτοριανές αξίες. Οι νέοι μιλούν λίγο πιο ελεύθερα. Λοιπόν, λίγο πιο απλά. Αυτό στις πρόβες μας και από ό,τι άκουσα και εδώ από το δικό σας το team πριν από λίγο, άρεσε. Γι' αυτό και στον τίτλο μας δεν λέμε η σημασία του να λέγεσαι Ernest ή του να είσαι σοβαρός. Λοιπόν, όπως οι τίτλοι που έχουν κυκλοφορήσει για το έργο που έχει παιχθεί επανειλημμένα στα ελληνικά, αλλά λέμε η σπουδαιότης. Η σπουδαιότης αμέσως προδιατίθεται κάποιος να θεί ένα έργο για να δει ποια είναι αυτή η σπουδαιότης. Εάν είχα την εξαιρετική τύχη μου να είμαι μαθητής της Δεσποινίδος Πρίσμα, θα ήμουν κολλημένος στα χείλη της. Ομίλησα μεταφορικώς, η παρομοίωση μου προήλθε από τη Μέλισσαν. Ο κύριος Βόρντινγκ, υποθέτω, δεν έχει επιστρέψει ακόμη από την πόλη. Δεν τον αναμένομαι πρώτου απογεύματος της Δευτέρας. Α, ναι. Συνηθίζει να διάγει τα σκυριακά σε Λονδίνο. Δεν είναι εξ εκείνων οι τιμές. Μοναδικών σκοπών έχουν την απόλαυση, όπως κατά κοινή αντίληψη ο ατυχής νεαρός αδερφός του. Προσπαθώ δηλαδή να δω ακριβώς τι ήθελε να δώσει ο συγγραφέας. Δεν κάνω καινοτομίες, πώς να πούμε, να βάλω στοιχεία τα οποία είναι τελείως ξένα. Ένα-δύο τα ακούσατε, στα οποία βάζουμε, θα τα ακούσουν και οι θεατές σας, είπαν να τα δουν. Έχουμε ένα κλεντέι στην ψηφιακή εποχή μας, στη σημερινή, με κάποια πράγματα. Αν η Lady Bracknell ήταν σήμερα, θα είχε τι σημειωματάριο θα είχε ηλεκτρονικό, θα είχε σε χαρτί. Ωραία, όσοι δεν το δούνε στο βίντεό σας, θα το δούνε στο έργο. Πράγματι. Είμαι βέβαιος ότι είστε η μικρά μου εξαδέλφη Σέσιλη. Διαπράτεται παράδοξο, Σπάλμα. Δεν είμαι διόλου μικρά. Δια την ακρίβεια, το ανάστημά μου είναι πολύ μεγαλύτερο του συνήθου για την ηλικία μου. Η εξαδέλφη σας, Σέσιλη. Ναι, είμαι. Όσο για εσάς, από ό,τι βλέπω από την κάρτα σας, είστε ο εξάδελφός μου Ernest. Ο έκφυλος εξάδελφός μου Ernest. Επίσης, θέλησα να ανοίξουμε, το θείο σε μια δυνατότητα να παρακολουθήσουν το έργο οι συναδελφοί μας και όχι μόνο σε μια γλώσσα. Πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά που ένας ελληνικός θείος το κάνει, να μπορεί και να κάνω και λάθος. Ίσως, λοιπόν, αλλά εμείς πάντως έχουμε σχεδόν όλο το κείμενο, δεν το βάζουμε απολύτως όλο για να μην τρέχει το μάτι του θεατή και κουράζεται. Αλλά βασικά ουσιαστικά είναι όλο το έργο στα γαλλικά και στα αγγλικά. Πρώτα τα αγγλικά, γιατί είναι το πρωτότυπο κείμενο του Oscar Wilde, και για το γαλλικό συμβουλεύτηκε 7 ή 8 μεταφράσεις από τις οποίες πήρα κομμάτια για να φτιάξω το κείμενο το οποίο είδατε, λοιπόν, και φαίνεται παράλληλα με το αγγλικό. Οπότε με αυτόν τον τρόπο οι μεικτές οικογένειες με Έλληνες, οι συνάδελφοί μας στο γραφείο που ξέρουν ότι παίζουμε θέατρο, οι φίλοι μας από έξω, οι γνωστοί και οποιοδήποτε άλλος, λοιπόν, μπορεί να παρακολουθήσει άνετα πλέον μια θεατρική παράσταση. Συνειδητοποιείτε, φίλτατε δόκτωρ, ότι ο Ανίρ, παραμένων επιμελώς άγαμος, μετατρέπεται εις μόνιμων δημόσιων πειρασμών. Οι άνδρες θα όφιλο να είτε προσεκτικότεροι. Η αγαμία των και μόνο εκτρέπει τη ορθής οδού τα ασθενέστερα σκάφη.
πιστεύουμε να φύγει με μια μεγαλύτερη χαρά, να φύγει πραγματικά πολύ χαρούμενος, διότι υπάρχει χαρά πολύ στο έργο, και να φύγει και πιο ελεύθερος. Από ορισμένα πράγματα δεν λέμε να υπερβαίνουμε οποιαδήποτε όρια. Εδώ είναι, βλέπω, οι ηθοποιοί. Θα τους δείτε σε λίγο στη σκηνή και πάλι και με την φωτογραφική σας μηχανή. Λοιπόν, αλλά πιστεύω ότι όποιος παρακολουθεί σε αυτό το έργο θα γυρίσει σπίτι του και θα αισθάνεται πιο ελεύθερος.